Δανήθεια, Αρχία τα πλούσια, Πατέρ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Χριστός ημάς ο Θεός και το μέγελεός σου, Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των εξεγών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιακώβου και πάση Χριστό ημών, αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεό... Τον ουρανό φάντορα του Χριστού, μίστη του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαΐνων, τον Κεσαρίας και Καπαδοκών χώρων, βασιλείων των μέγα πάντες ημίσομαι. Δόξησε Χριστέ ο Θεός, η οποίησιμο, δόξησε Χριστός, ο διεκτηρώνης του Σιμών, ρεζής Πανακράντητες, πίνης ημών, Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, η δυνάμη, τιμή και ζωπίου Σταυρού, προστασίες του πημεγίστου ξεχώ, Μιχαήλ Γαβρίλ και Πασιών, επόργια δυνάμενο σωμάτων, νικεσίες του με ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, ενδόξου πενευθύμων Αποστόλων, τον Ιησού Πατρός Σιμών Νικολό, επισκόπου μήνου της οικίας του Θεματουργού, τη χάρη και βοήθεια επικαλούμεθε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέημον Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα. Δεν θα έχει πλουρή με την έννοια που έχουν όλες τις φίτες, αλλά θα πληρώσουμε έξι δωράκια. Θα πληρώσουμε έξι δώρα από τους αγαπητούς που σας νούμερα που σας έχω μοιράσει τώρα, να ακολουθήσει η διαδικασία της κλήρωσης και στη συνέχεια μετά την κλήρωση που θα κάνουμε σε έξι δωράκια που έχουμε φέτος, θα ακολουθήσει ο απολογισμός, η Γενική Συνέλευση και ο απολογισμός του Συλλόγου μας φέτος. Να γίνει κλήρωση. Εγώ θέλω 4 πράγματα να πω, Πέτα 2, Έτσι είναι η κάμερα, ρε γλυκιά. Γι' αυτό στις εποχές αυτές θέλει ηρεμία, χαμηλούς τόνους και συνεργασίες για να επιτευχθούν πάντα το καλύτερο δυνατό. Έτσι λοιπόν ελπίζω να διεξαχθεί και αυτή η Γενική Συνέλευση ήρεμα, που δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ένταση, νομίζω. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε τον απολογισμό, τον διοικητικό απολογισμό από το Προεδρείο. Αγαπητοί φίλοι και μέλη του Συλλόγου μας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θέλουμε να εκφράσουμε καταρχήν την ικανοποίησή μας και να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας στην κοπή της Βασιλόπουλας και τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που ανέλαβε το Φεβρουάριο του 2011 καλείται σήμερα να παρουσιάσει ενώπιον σας όλα όσα έπραξε τη χρονιά που πέρασε μαζί με τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου. Ξεκινάμε θυμίζοντας ότι την 6 Δευτέρου του 2011 έγιναν εκλογές με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει σημειωθεί ποτέ σε εκλογές του Συλλόγου. 111 μέλη ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές και την 10 Δευτέρου του 2011 συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά η συγκρότησή του, δηλαδή και η ανάληψη των καθηκόντων του, συνέπεσε με την ανάληψη εξουσίας από το νέο Δήμο Λέσβου και της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου. Το λέω αυτό διότι ακριβώς λόγω αυτής της σύμπτωσης την 15 Δευτέρου του 2011 καλέσαμε και δεχτήκαμε στο γραφείο μας τον Αντιδήμαρχο Σταυροπολίτη μαζί με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Λουτρόπολης Θερμής, τον Γιώργο Δογιαννάκα που είναι και μέλος μας, τον οποίο ενημερώσαμε για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αριστέχνες αλληλείς, τα λιμάνια της Θερμής, των Νέων Κηδωνιών και των Μυστεγνών. Την 17 Δευτέρου του 2011, μετά από πρόσκλησή μας, επισκέφτηκαν το γραφείο μας εδώ στη Θερμή ο Κώστας Κορδόνης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, και ο κύριος Μανώλης Βόμβας, ο λιμενάρχης, μαζί με τον Γιάννη Τοβατό, τον αντιδήμαρχο Λέσβου, για την ποιότητα και πώς λέγεται ο τίτλος του. Ζωής. Για τα ζωής και κάτι τέτοιο. Στους οποίους έγινε πλήρης ανάλυση των παρακάτω προβλημάτων. Αντιμετώπιση του προβλήματος του έλλειψης χώρου ελιμενισμού σκαφών, όπου έγινε και συζήτηση για πλωτές προβλήτες. Καθαρισμός των λιμανιών Θερμής και Νέων Κηδωνιών. Απομάκρυση βυθισμένου αλευτικού σκάφους και την προοπτική ολοκλήρωση του λιμανιού των νέων των Μυστεγνών. Συντήρηση και αποκατάσταση του φωτισμού στο λιμενοβραχίωνα, καθώς και το φάρο που εξακολουθεί ακόμα να είναι πιστός, ο πράσινος φάρος στο λιμάνι Θερμής. Αποπεράτωση του λιμενοβραχίωνα της Θερμής, την προοπτική να ολοκληρωθεί και το τελευταίο κομμάτι εκεί στο φάρο. Και παραχώρηση ένα κοντέινερ για τις ανάγκες του Συλλόγου από το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου. Στις 2 Τρίτου δεχτήκαμε και πάλι μετά από δική μας πρόσκληση επίσκεψη του κυρίου Παναγιώτη Πιτού, του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου και Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος παρά τον Βόρειο Αιγαίο, και συζητήσαμε σειρά τεχνικών προβλημάτων που απασχολούν τα αλλιευτικά καταφύγια της περιοχής μας και πάλι μιλήσαμε για τον καθαρισμό των λιμανιών Θερμής και Νέων Κηδωνιών, την προμήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλητών στη Θερμή, την προστασία των λιμανιών Θερμής και Νέων Κηδωνιών με ογκόλυθους, γιατί έχουμε πρόβλημα με τους ισχυρούς ανέμους και άλλα θέματα. Την 19 Τρίτου ανανεώσαμε το ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο για τα σκάφη μας, διατηρώντας χαμηλά και σταθερά τα ασφάλιστρα. Την 21 Τρίτου, αφού προηγούμενα συζητήσαμε το θέμα με τον κύριο Πιτό, ο σύλλογός μας ανέλαβε την πρωτοβουλία και το οικονομικό κόστος προετοιμασίας του τεχνικού φακέλου για αδειοδότηση εγκατάστασης πλωτών προβλητών στο αλλιευτικό καταφύγιο Λουτρόπολης Θερμής και την έναρξη της από τον νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας αδειοδότησης. Και υποβάλαμε στο Λιμενικό Ταμείο πλήρη τεχνικό φάκελο που περιέλαμβανε μελέτες αντοχής, ευστάθειας, αγκυροβολίας πλωτής προβλήτας, κατασκευαστικά σχέδια, βεβαίωση του Γενικού Χημείου του Κράτους, προσπέκτους και πιστοποιητικό του ελληνικού νεογνώμονα. Την 28 Τρίτου του 2011, το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου παραχώρησε ένα κοντέινερ διαστάσεων 2,5 επί 6 μέτρα περίπου
που τοποθετήθηκε σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο μετά από έγκριση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λυτρόπολης Θεμής, και για αυτόν τον σκοπό ο σύλλογός μας δαπάνησε το ποσό των 450 ευρώ περίπου, καθάρισε, διαμόρφωσε το συγκεκριμένο χώρο, απομακρύνοντας 3 φωτιά, σκουπίδια και μπάζα, έστρωσε χαλίκι και τοποθέτησε το κοντέινερ. Συντήρησε και φρόντισε την αισθητική του αποκατάσταση και χρησιμοποιείται πλέον ως αποθηκευτικός χώρος που εξυπηρετεί βασικές λειτουργικές ανάγκες του σωματείου μας. Την 16 Τετάρτου ο σύλλογός μας έκανε την πρώτη εξόρμηση για να συμμαζέψουμε την κατάσταση στο λιμάνι της Ερμής μετά τη χειμωνιάτικη περίοδο. Δηλαδή, καθαρίσαμε το λιμενοβραχείο από φύκη και σκουπίδια που είχαν συσσωρευτεί από τις χειμωνιάτικες κακοκαιρίες. Συντηρήσαμε και τοποθετήσαμε τον ηλεκτρικό πίνακα σε πιο ασφαλές μέρος, γιατί εκεί που ήταν με τις πλήμες που είχαμε πέρυσι κόντεψε να μπει στον πίνακα η θάλασσα. Επισκευάσαμε το δίκτυο ίδρυυσης, περιποιηθήκαμε τις εγκαταστάσεις και το γραφείο του Συλλόγου, κλαδέψαμε τα δέντρα και περιποιηθήκαμε τα φυτά γύρω από τις εγκαταστάσεις του. Τοποθετήσαμε τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη στην είσοδο του λιμανιού που είχε καταστραφεί από την κακοκαιρία του χειμώνα. Τον ίδιο μήνα προμηθευτήκαμε και μοιράσαμε δωρεάν μπλούζες και καπέλα με το λογότυπο του Συλλόγου στα μέλη μας. Έχουμε και άλλα διαθέσιμα. Και όποιος δεν έχει προμηθευτεί να περάσει από το Σύλλογο να πάρει μπλουζάκι και καπέλο. Καθώς επίσης και πολύ φθηνά και καλά ποιότητας μπλούζες φλής, αυτές που φοράμε, τις οποίες διαθέτουμε σε πολύ χαμηλή τιμή, τιμή κόστος δηλαδή, όσο το αγοράσαμε. Στις 8.5 του 2011 έγινε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επίδειξη καθαρισμού σκάφους από την εταιρεία Aegean West Blasting Services Υπηρεσίες Υδρομογολών Αιγαίου, σημειωτώνω ότι ο Σωτήρης Σωτηρχέλης που αντιπροσωπεύει την εταιρεία στο νησί είναι μέλος του συλλόγου μας. Την 5.6 καταθέσαμε στεφάνι στην επέτειο για το θάνατο εθνικού ήρωα πρώην λιμενάρχη Μυτιλίνης Κώστα Καζάκου. Την 5.6 πραγματοποιήσαμε και την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση για την προστασία του περιβάλλοντος με καθαρισμό των λιμανιών Θερμής και Νέων Κεδονιών. Το εντυπωσιακό είναι ότι εφέτος ζήτησαν τη συνεργασία και πλαισίωσαν την εκδήλωσή μας ο Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Λέσβου, το 14ο Νηπιαγωγείο Μυτιλίνης, το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και η Εταιρεία Ανακύκλωσης Αιγαίου Φυτήρια Λέσβου. Το νέο στοιχείο της εκδήλωσης, γιατί κάθε χρόνο βελτιώνεται αυτή η εκδήλωση, ήταν οι ομιλίες Προέδρου και χαιρετισμοί των εκπροσώπων των φορέων, καθώς και η ανάρτηση της δράσης μας στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εδώ θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δημιουργήσαμε ένα τηλεοπτικό σποτ με θέμα την καθαριότητα στη θάλασσα και της θάλασσας και των ακτών, το οποίο καθυστέρησε για τεχνικούς λόγους να ετοιμαστεί εγκαίρως, γι' αυτό το κρατήσαμε και θα το προβάλλουμε εφέτος. Στις 16 του 2011 δεχτήκαμε πρόσκληση για συνάντηση με τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων κ. Διαμαντίδη, στον οποίο υποβάλαμε και προφορικό και γραπτό υπόμνημα με τα προβλήματα των ερασιτεχνών αλλοιών. Στις 13.6 το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε εφόρους στο λιμάνι των Νέων Κεδονιών τα αδέλφια Στρατή και Δημήτρη Χαραλαπέλη, οι οποίοι μας υποδεικνύουν θέματα και προβλήματα του λιμανιού. Την εισήγηση τους αποδεχτήκαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και καθαρίσαμε την γλίστρα στο λιμάνι των Νέων Κεδονιών που είχε πολλές πέτρες και πρόβλημα μεγάλο και συντηρήσαμε τις εγκαταστάσεις μας στο Βαλτζίκι. Στις 17 Εβδόμου οργανώσαμε τον καθιερωμένο διαγωνισμό καλαμαριού αξιοποιώντας τα προβλήματα και τα μαθήματα που πήραμε από προηγούμενες διοργανώσεις, κάναμε διορθωτικές κινήσεις, κλείσαμε το χώρο με κάγκελα, φέραμε την καντίνα του μέλους μας Βασίλη Ματριτζή,
καλέσαμε ζωντανή ορχήστρα και το σπουδαιότερο, βάλαμε Αμερικανούς και φοιτητές και φοιτήτριες κριτές στα σκάφη για να εξασφαλίσουμε την εγκυρότητα και αμεροληψία του διαγωνισμού. Το γλέντι που ακολούθησε δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία του συλλόγου μας. Στις 26 Εβδόμου, το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν βράβευσε το σύλλογό μας με τιμητική πλακέτα και περγαμενή σε αναγνώριση της συνεισφοράς μας στην επιτυχία του προγράμματος Study Abroad Program in Greece. Στις 8 Οκτώβου παρασταθήκαμε μετά από πρόκληση του κυρίου Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου σε συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής Συνδέσμου, την οποία ευχαριστήσαμε για την παραχώρηση του κοντέινερ. Ενημερώσαμε ότι δαπανίσαμε 400 ευρώ για την αποκατάσταση του φωτισμού στο λιμενογραφείο της Θερμής και 100 ευρώ για τον καθαρισμό της ράμπας στο λιμάνι Νέων Κεδονιών, και θέσαμε προβλήματα των λιμανιών και Νέων Κεδονιών, όπως είναι ο καθαρισμός ξανά του αλευτικού καταφυγίου Θερμής από φερτές σύλλες και φύκια, για να αποτραπεί ο άμεσος κίνδυνος να αχρηστευτεί το λιμάνι. Η κατάσταση βρίσκεται σε οριακό σημείο και παρότι γνωρίζουμε τα προβλήματα, αρχαιολογίες κλπ, είναι επιτακτική η ανάγκη να βρεθεί μια λύση. Συζητήσαμε για την τοποθέτηση πλωτών προβλητών στο αλευτικό καταφύγιο Λιτόπολης Θερμής για να αντιμετωπιστεί το μέγα πρόβλημα έλλειψης χώρων ελιμενισμού μικρών σκαφών και να εκτονωθεί η τεράστια πίεση που δέχονται τα αλευτικά καταφύγια της βορειοανατολικής πλευράς του νησιού. Ζητήσαμε ενίσχυση των προστατευτικών ακόλουθων στα αλευτικά καταφύγια Θερμής και Νέων Κεδονιών, επειδή είναι ευάλωτα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και βέβαια το πρόβλημα του φωτισμού στο λιμάνι της Θερμής. Στις 8 Οκτώβου επισκεφθήκαμε τον Γενικό Γραμματέα κύριο Δημήτρη Χαλκιώτη και τον ενημερώσαμε για τα προβλήματα του Συλλόγου. Στις 11 Ιανουαρίου εγκρίθηκε το αίτημά μας για ένταξη στο Μητρό Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό Μητρό 17, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Στις 25 Δεκάτου, ο Σύλλογος μας κατέθεσε φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη στο πρόγραμμα Leader. Ο τίτλος του προτινόμενου απαιτητικού σχεδίου του Συλλόγου μας έχει τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών μικρής κλίμακας για πολιτιστικές εκδηλώσεις, προμήθεια εξοπλισμού». Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασής μας είναι 9.286,56 ευρώ, εκ των οποίων 8.005,65 είναι τα διάφορα υποπρομήθεια ήδη και 1.280 είναι ο ΦΠΑ. Τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση που καταθέσαμε? Περιλαμβάνει δημιουργία και καταχώρηση διαφημίσεων 800 ευρώ, διαμόρφωση χώρων 1.653 ευρώ, εξοπλισμό και οπτικοακουστικά 5.905 ευρώ, παραγωγή εκθεσιακού υλικού 448 ευρώ, συμμετοχή συγκροτημάτων σε εκδηλώσεις 580 ευρώ, σύνολο 9.286,56 ευρώ. Η δημόσια δαπανή, δηλαδή η κοινοτική και εθνική πόρη, είναι 6.964,92 ευρώ και η ιδία συμμετοχή, δηλαδή τα χρήματα που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Συλλόγου, είναι 2.321,64 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που κοινοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στους τελικούς δικαιούχους πολιτιστικούς συλλόγους. Και αυτή την ευκαιρία δεν την αφήσαμε να εκμετάλλευτεί. Σκοπός μας είναι να προμηθευτούμε δικό μας εξοπλισμό, ηχητική εγκατάσταση, οικοσύστημα, πλήρη πτυσσόμενη εξέδρα, 100 καρέκλες, 10 τραπέζια ρωτώντες 10 ατόμων, καθώς επίσης να καλύψουμε και μέρος του κόστου των εκδηλώσεων που υλοποιούμε κάθε χρόνο. Με την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό μας σχέδιο θα εγκριθεί και θα υλοποιηθεί ομαλά, ο Σύλλογός μας θα αποκτήσει ικανοποιητική διαχειριστική αυτάρκεια στη διοργάνωση των πολιτιστικών του εκδηλώσεων, θα μειώσει σημαντικά το οικονομικό κόστος και θα αυξήσει τον πάγιο εξοπλισμό του και τα περιουσιακά του στοιχεία. Στις 6-12 συμμετείχαμε στον εορτασμό του Αγίου Νικολάου Πρημοθερμής με αρτοκλασία. Στις 27-12, ο Σύλλογός μας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Δημήτρη Χαλκιώτη έλαβε οικονομική επιχορήγηση 2.000 ευρώ για ενίσχυση των πολιτιστικών μας δραστηριοτήτων.
Η επιχορήγηση αυτή είναι απόρρια της ένταξής μας στο Μητρό που σας προανέφερα φορέων του Υπουργείου. Εφέτος, το Διοικητικό Συμβούλιο δυσκολεύτηκε πολύ για να λάβει την απόφαση της αναβολής της Χριστουγεννιάτικης Χοροσπερίδας του Συλλόγου μας. Τελικά, με αίσθημα ευθύνης έναντι των κρίσιμων ιστορικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθήκων που κρατούν στη χώρα μας, ομόφωνα αποφάσισε να αναβάλει επί του παρόντος την ετήσια Χριστουγεννιάτικη Χοροσπερίδα του Συλλόγου και να θέσει το ερώτημα στη Γενική Συνέλευση για διοργάνωση του χορού σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Τις 6 πρώτου του 12 διοργανώσαμε την τελετή των Θεοφανίων, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να βγάλουμε σκάφη και να στήσουμε την εξέδρα. Παρ' όλα αυτά η τελετή έγινε και από όσο είδαμε στην τηλεόραση ήταν η καλύτερη εκδήλωση σε ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης. Τέλος, σήμερα υλοποιούμε την κοπή της Βασιλόπιτας και τη Γενική Συνέλευση των Μελών μας. Κλείνοντας, δεν πρέπει να παραλείψουμε και το έργο του Θωμά, του Κυριάκου και του Σκληπιάδη που μάζεψαν τις κόπιες πέτρες και έχτισαν ένα όμορφο τοίχο προέκταση του λιμενοβραχείου. Αυτά κάναμε το 11 και αρχές του 12, αλλά είχαμε και προβλήματα. Η χρονιά δεν ήταν ανέφελη για το Σύλλογο. Αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Στις Νέες Κεδονίες, ο εκλεγής πρόεδρος Αντώνης Κόμπλος μας έκοψε το νερό στο λιμάνι. Δεχτήκαμε σαν Σύλλογος και καταγγελίες. Τα φώτα στο λιμάνι βραχυκυκλώνουν με την πρώτη κακοκαιρία. Ο πράσινος φάρος δεν ανάβει. Ο ηλεκτρικός πίνακας και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού είναι σε άθλια κατάσταση. Είχαμε και καυγάδες για θέση στο λιμάνι και ένα σωρό μικρά ζητήματα που τα ξεπερνάμε με σύνεση και όρημη σκέψη, γιατί ο στόχος μας δεν αλλάζει από τότε που περίπου 40 άνθρωποι μαζευτήκαμε το 1997 και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το σύλλογο. Εφέτος, συμπληρώνονται 15 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου. Και προσωπικά νιώθω υπερήφανος γιατί όλα αυτά τα χρόνια περάσαμε από 40 κύματα για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε ένα Σύλλογο άψογα οργανωμένος, με εγκαταστάσεις, με μετεωρολογικό σταθμό, με ιστοσελίδα στο ίντερνετ που μέσα 3 χρόνια έχει δεχτεί 48.500 επισκέψεις από 40 χώρες του κόσμου. Με περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, με ταμιακή επάρκεια, με κύρους και αναγνώριση από τις κρατικές αρχές, αλλά και διεθνείς οργανισμούς όπως το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν που μας βράβευσε για αυτή τη συνεργασία και άλλους επιστημονικούς φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεσόγειος Όσο κλπ. Ο Σύλλογος μας δεν περιορίστηκε μόνο σε θέματα υποδομών, νερό, ρεύμα, γλίστρα, λιμενοβραχίωνας κλπ. Παράγει και πολιτισμό με τις εκδηλώσεις που οργανώνει κάθε χρόνο. Συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα του τόπου. Αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι σημείο αναφοράς στους επίσημους μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας. Προβάλλει και ενισχύει την εικόνα της θερμής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι μόνο σε λεσβιακό και εθνικό περίπτωση, αλλά και σε παγκόσμιο, όπως σας είπα, 40 χώρες επισκέπτονται το site μας και ενημερώνονται. Είναι πολλά αυτά που έγιναν μέχρι σήμερα και χρειάστηκε πολύ σκόπος, πολλή δουλειά και πολύ μεράκι από πάρα πολλούς ανθρώπους για να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, λάθη γίνονται. Παραλήψεις υπάρχουν. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όσοι ασχολούμαστε ενεργά με αυτή την υπόθεση, κλέβουμε χρόνο από την προσωπική, την οικογενειακή και την επαγγελματική μας ζωή. Και επιτέλους, εδώ είμαστε κάθε μέρα να συζητήσουμε με οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε πρόβλημα. Πιστεύω ότι αυτός ο Σύλλογος έχει προσφέρει πολλά και μπορεί να προσφέρει και πιστεύω ότι θα προσφέρει περισσότερα στον τόπο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Και είμαστε εδώ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι έφοροι των Νέων Κεδονιών, για να απαντήσουμε αναλυτικά σε όλες σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Μετά τον διοικητικό απολογισμό του Προέδρου, ο οποίος σημείωσε εδώ ότι έθεσε ένα ερώτημα προς τη Γενική Συνέλευση για το χορό, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αργότερα να κουβεντιαστεί αφού τέθηκε το θέμα από τον Πρόεδρο. Θα συνεχίσουμε εμείς με τον οικονομικό απολογισμό του Ταμείας του Συλλόγου. Ο Θόδωρος Πασαλής. Καλησπέρα σας και από μένα. Σε ό,τι αφορά την ταμιακή κατάσταση του Συλλόγου μας, την 11η Δευτέρη του 2011, το ταμιακό υπόλοιπο του Συλλόγου ήταν 14.430 ευρώ. Την 31 Δεκάτου του 2011 κλείσαμε τη διαχείριση με ταμιακό υπόλοιπο 11.896. Τα έσοδά μας ήταν 4.873 ευρώ και τα έξοδά μας συνολικά για το 2011 ήταν 7.407 ευρώ. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όση ώρα δίνεται ο απολογισμός, ο οικονομικός και ο διοικητικός, όσοι θέλουν μετά να κάνουν κάποιες ερωτήσεις, να τις σημειώνουν, υποθέτω. Το θέμα της αναβολής της χωροεσπερίδας, δηλαδή ήρθαμε σε μια δύσκολη απόφαση και είπαμε ότι τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία των Χριστουγέννων με όλα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα μας και στις ελληνικές οικογένειες, ίσως ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε μια απόφαση να κάνουμε μια χωροεσπερίδα. Και θέτουμε το θέμα στη Γενική Συνέλευση με την να ακούσουμε τις απόψεις σας, ώστε να δούμε μήπως μπορέσουμε να οργανώσουμε μια χωροεσπερίδα πιθανώς της απόκρισης σε κάποια άλλη χρονική στιγμή που εσείς μας υποδείξετε ως πιο κατάλληλη, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι εφικτό. Το δεύτερο θέμα που θέλουμε να θέσουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας είναι το εξής. Καταθέσαμε ένα επενδυτικό σχέδιο 9.200 ευρώ που αφορούσε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Σύλλογός μας. Τι συμβαίνει? Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι η εκδήλωση που κάνουμε για το ημέρα περιβάλλοντος, ο διαγωνισμός του καλαμαριού και τα θεοφάνεια. Αυτά μας στοιχίζουν περίπου γύρω στα το χρόνο με τις ενοικιάσεις που κάνουμε των μικροφωνικών συσκευών και των καθισμάτων και όλα και τα συγκροτήματα και όλα αυτά στοιχίζουν περίπου γύρω στις 2.000 ευρώ. Δόθηκε ευκαιρία μέσω του Leader να μπορέσουμε αυτόν τον εξοπλισμό να τον πάρουμε και να τον αποκτήσουμε εμείς, δηλαδή να μπορούμε